Ο Παναγιώτης Ποζίδης, μιλώντας στην κάμερα του Start, στάθηκε στην πρόσφατη τοποθέτηση του Αλέξη Αλεξάκη, κάνοντας σαφές πως παραμένει πιστός στις διακηρύξεις της ετανησιακής πρωτοβουλίας. Επανέλαβε πως χρειάζεται μια αξιολόγηση των δεδομένων της μέχρι στιγμής συνεργασίας με την Περιφερειακή Αρχή, κάτι το οποίο, αν δεν συμβεί, θα συνεχίζει και στο μέλλον να διαχωρίζει την θέση του από την πορεία που έχει πάρει η παράταξη. Διαπίστωσα στο χρόνο της συνεργασίας μας με την πλειοψηφία του, με την κυρία Κράτσα και τον κύριο Σπύρου, ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία δεν τοποθετηθήκαμε όπως είναι η πολιτική και κοινωνική αναφορά μας, με αποτέλεσμα να τοποθετηθώ διαφορετικά. Παραμένω προς το παρόν στην επτανησιακή πρωτοβουλία, έχοντας την ελπίδα ότι αυτό που ζητώ εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή να γίνει μια επαναξιολόγηση του πλαισίου της συνεργασίας μας, της ικανοποίησης αυτών των όρων που είχαμε θέσει, για να αποφασίσω μαζί με τους ανθρώπους που έτσι και αλλιώς είμαι σε μια συνεργασία και αυτή την περίοδο, γιατί πρέπει και πολιτικά να αξιολογηθεί αυτό που κάνουμε, για να δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ενδεχομένως, επειδή ο Αλέξης συμμετέχει στη διοίκηση της περιφέρειας, να έχει κάποια στοιχεία που προς το παρόν δεν φαίνονται από τις τοποθετήσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή συνολικά από τα ζητήματα που προσεγγίζουμε, που να με πείσουν ότι τελικά είναι θετική αυτή η συνεργασία, συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων, αναδεικνύονται προβλήματα, έχουμε την πολιτική παρέμβαση που έχει αξία να έχουμε για να λυθούν τα προβλήματα. Δηλαδή, μία συζήτηση που να αφορά το σύνολο των μελών αυτής της παράταξης για να κουβεντιάσουμε. Αυτό είναι το, πολύ σωστά το θέτετε, αυτό είναι το κεντρικό αίτημα που διατύπωσα από την αρχή. Όμως βλέπω με λύπη, και ενώ εξελίσσεται σε εισαγωγικά μία παροδία περιφερειακών συμβουλίων, με πολλά ζητήματα που δεν απαντούν σε αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος, δηλαδή δεν βλέπω να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων στα Επτάνησα. Βλέπω πολλά στάσιμα ζητήματα, βλέπω να στεκόμαστε με μια φιλοκυβερνητική διάθεση χωρίς κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, χωρίς επιδίωξη να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου, και αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Γι' αυτό και φυσικά διαφοροποιούμε, και αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα ακόμα εντονότερο.